Δυστυχώς, αφορμή για αυτή τη συζήτηση είναι το τσίμπημα που δέχτηκε 55χρονος στην Πάφο. Άστε. Κατέληξε ο άνθρωπος και στο νοσοκομείο. Είναι η εποχή τους τώρα που κυκλοφορούν τα φίδια. Ναι, γενικά τα ερπετά είναι πιο δραστήρια αυτή την εποχή, διότι έχουν ήδη ξυπνήσει από τη χειμέρια ανάρκη. Νοσ ερπετά κοιμούνται το χειμώνα, δραστηριοποιούνται την άνοιξη και το καλοκαίρι. Άρα τώρα είναι πιο δραστήρια, ψάχνουν τροφή, ψάχνουν να ζευγαρώσουν. Άρα γενικά τα ερπετά είναι πιο δραστήρια αυτή την εποχή. Ναι. Άρα, τι πρέπει να προσέξουμε. Είναι όλα τα ερπετά επικίνδυνα. Ναι. Πώς τα ξεχωρίζουμε τώρα, πώς έχεις την ψυχραιμία εκείνη την ώρα να ξεχωρίσεις. Και τι μπορείς να κάνεις για να προστατευθείς. Ναι. Να κάνω μια διόρθωση. Παρακαλώ. Όταν λέμε επίθεση από φίδι, εγώ προτιμώ να το λέμε άμυνα. Είπα επίθεση. Όχι, απλά γράφτηκε στο trailer προηγουμένου. Ναι. Όχι, λέγεται γενικά γράφεται στα. Γίνεται, επίθεση, το φίδι δεν επιτίθεται μόνο για να τραφεί. Επιτίθεται σε ποντικούς, σε πουλιά, σε σάβρες κλπ. Αν ευνηδιαστεί. Συμφωνούμε. Θα επιτεθεί, αλλά θα επιτεθεί από άμυνα. Δηλαδή, γι' αυτό που είναι και λίγο παρεξηγημένα στη ζωή μας τα φίδια. Ναι. Λοιπόν, ένα φίδι θα αμυνθεί. Θα αμυνθεί μέσω της επίθεσης. Τώρα, στην ερώτησή σας. Στην Κύπρο έχουμε 8 είδη φιδιών. 8 διαφορετικά είδη φιδιών. Ναι. Είναι αρκετά μεγάλος αριθμός σε σχέση με το μέγεθος της Κύπρου. Υπάρχουν χώρες που έχουν δεκαπλάσιο μέγεθος από το νησί μας, που έχουν πολύ λιγότερο αριθμό φιδιών. Γι' αυτό είναι κάτι που οφείλεται. Είμαστε στη μέση τριών Υπήρων. Έχουμε μια μεγάλη ποικιλία βιοτόπων που ευνοεί τα ερπετά και άλλα είδη πανίδας. Από αυτά τα 8 είδη φιδιών, τα τρία είναι δηλητηριώδη, αλλά μόνο το ένα είναι επικίνδυνο για τον άνθρωπο. Ποιο είναι το επικίνδυνο? Η φίνα, η οχιά. Η οχιά. Η έχιδνα, η κοντονούρα, η κουντούρα, τη λένε σε πολλές. Η οχιά είναι αυτή που έχει. Όχι, αυτή είναι κόμπρα, συγγνώμη. Θα έλεγα που έχει τα δύο ανοίγματα. Όχι, δεν έχουμε κόμπρα. Ναι. Ευτυχώς στην Κύπρο, ναι. Λοιπόν, η οχιά είναι. Αν δούμε κάποιες από τις φωτογραφίες, θα σας εξηγήσω. Αυτή είναι η οχιά. Είναι βλέπετε, είναι τριγωνικό το κεφάλι. Ναι. Είναι εξογκωμένα τα μάγουλα και ο λόγος που είναι εξογκωμένα τα μάγουλα είναι επειδή υπάρχουν οι αδένες του δηλητηρίου πίσω από τα μάτια. Αυτές είναι φουσκάλες γεμάτες δηλητήριο. Και όταν το φίδι δαγκώσει, αυτές οι φουσκάλες, αυτοί οι αδένες αδειάζουν διαμέσων των δοντιών και μπαίνουν στο θύμα. Λοιπόν, άρα το τριγωνικό κεφάλι οφείλεται σε αυτούς τους αδένες πίσω από τα μάτια, οι οποίοι είναι γεμάτοι δηλητήριο, είναι αποθήκες δηλητηρίου του φιδιού. Γι' αυτό αυτή η κατηγορία γενικά στον κόσμο φιδιών, οι φίνες, οι οχές, οι έχιδνες, έχουν αυτόν το χαρακτηριστικό κεφάλι. Άμα σε δαγκώσει. Ναι. Τι, παθαίνεις κάτι την ίδια ώρα, παθαίνεις μετά από λίγο και πώς είναι η πρώτη εξαρτάται αντίδραση. Εξαρτάται από πολλά πράγματα. Κανένας, αν σας απαντήσω, θα είμαι αφελής. Δηλαδή, υπάρχουν πολλά πράγματα που παίζουν ρόλο. Πού θα δαγκώσει, πόσες φορές, σε τι κατάσταση ο άνθρωπος, η υγεία του ανθρώπου είναι. Αν είναι κάποιος καρδιοπαθής, αν έχει διαβήτη, αν έχει οτιδήποτε, αν είναι μωρό, αν είναι ηλικιωμένος. Δηλαδή παίζουν πάρα πολλά πράγματα ρόλο. Μάλιστα. Μπορεί κάποιος να το δαγκώσει 3 φορές, 4, 5, αν το φίδι να απειλείται. Μπορεί 1, μπορεί να το δαγκώσει και να μην βάλει δηλητήριο. Απλά από άμυνα αν το φίδι. Υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες. Αν με δαγκώσει κοντά στο χέρι, άρα πιο κοντά στην καρδία, αν με δαγκώσει στο πόδι, πιο μακριά από την καρδία, έχω παραπάνω ώρα να πάω στο νοσοκομείο. Είναι πάρα πολλά πράγματα που παίζουν ρόλο. Σε δαγκώνει. Όχι, δαγκώνει. Τι είναι η πρώτη αντίδραση, ποια είναι? Η πρώτη αντίδραση είναι να πάρω το κινητό μου τηλέφωνο, αν είμαι μόνος μου, και να ζητήσω βοήθεια. Αυτό που λένε ότι το ρουφάς και το φτύνεις. Αυτά είναι ξεπερασμένες. Κομπογιανίτικα. Ναι, είναι ξεπερασμένες, οι οποίες μπορεί να μας οδηγήσουν στο θάνατο αμέσως. Δηλαδή, το να σκίσεις την πληγή, το δάγκωμα δηλαδή, προκαλείς περισσότερη ζημιά. Δηλαδή, σκίζεις τους ιστούς, άρα βοηθάς το δηλητήριο να διαρρεύσει πιο εύκολα στο σώμα. Άρα δεν σκίζουμε την πληγή, δεν το ρουφάμε με το δεν στόμα ρουφάμε, και να το χτίσουμε. Διότι το στόμα μπορεί να έχει οποιασδήποτε πληγές ή ο άλλος που θα το ρουφήξει μπορεί να έχει πληγές στο στόμα κλπ. Άρα του βάζουμε και αυτού δηλητήριο. Ωραία. Δεν δένουμε με το αποφεύγουμε, σφιχτά, παρόλο που είναι γραμμένο παντού να δένουμε κλπ. Γιατί το πρώτο σύμπτωμα που μαθαίνεις όταν σε δαγκώσει η οχιά είναι να φουσκώσει. Το φουσκώμα. Φουσκώνει αμέσως. Ναι. Λοιπόν, αν το δέσω, πρέπει να είμαι σίγουρος ότι κάθε λίγο θα το χαλαρώνω ή θα έχω κάποιο δίπλα μου να μου το χαλαρώνει. Αν δεν είμαι σίγουρος ότι θα γίνει αυτό, καλύτερα να μην το δίνουμε. Έτσι κι αλλιώς το καλό που θα κάνουμε με το δέσιμο είναι ελάχιστο. Τίποτα. Ναι. Άρα η πρώτη μέρη να είναι. Είναι να πάμε στο νοσοκομείο. Μπράβο. Πάμε στο γιατρό. Δεν κάνουμε γιατροσόφια. Και να πω και κάτι άλλο. Παρακαλώ. Προτιμούμε να βάζουμε κάποιον να μας παίρνει στο νοσοκομείο. Ούτε να οδηγήσουμε από μόνοι μας, αν μπορούμε, είτε να βγούμε την πλαγιά, είτε οτιδήποτε. Να τηλεφωνήσουμε, να μας πάρουν. Λιγότερες κινήσεις, λιγότερη κίνηση του δηλητηρίου προς την καρδία, άρα έχουμε παραπάνω χρόνο επιβίωσης. Άρα προτιμούμε να μας κουβαλήσουν, να μας πάρουν, να οδηγήσουν κάποιοι άλλοι. Είμαστε σε μια χαράδρα, κυνηγός, μαζεύει κάποιος καπάρι, να γρέγει αυτές τις εποχές κλπ. Ελικόπτερο της αστυνομίας,
άμεση βοήθεια έρχεται, μας σηκώνει, μας παίρνει στο νοσοκομείο κατευθείαν. Γίνονται και αυτά, έγιναν στο παρελθόν. Ναι. Μάλιστα. Το καλύτερο. Τώρα, υπάρχει κάτι που αποθεί τα, ναι, τα φίδια και κάτι που τα προσελκύει. Για παράδειγμα, εγώ είχα το συνήθεια να βάζω γάλα έξω από την πόρτα στην εξοχή για να έρθουν τα γατάκια, ναι, και μου είπαν ότι φέρνει τα φίδια. Όχι, το γάλα. Το γάλα είναι ο μεγαλύτερος μύθος. Τα φίδια ψέματα, δεν τρέφονται με γάλα. Ωραία. Κανένα φίδι δεν έχει τα ένζημα να χωνέψει το γάλα. Τι τα φέρνει κοντά τα φίδια. Λοιπόν, τα φίδια τα φέρνει κοντά τα τροχτικά, η τροφή του δηλαδή. Ναι. Οι σάβρες, οι ποντικοί και οι φίτσες. Άρα, αν έχουμε μια αυλή η οποία είναι λερωμένη. Λοιπόν, έχει σκουπίδια, έχει νερό που τραβούν τα τροχτικά, πισίνα, γρασίδι και ποτίζουμε το γρασίδι μας κλπ. Έχουμε στιβασμένα ξύλα, χόρτα άκοπα που δεν τα κόψαμε κλπ. Άρα είναι κρυψώνα για τα τροχτικά. Ναι. Άρα και τα ίδια τα φίδια θα έρθουν για να τραφούν. Άρα καθαρίζουμε την αυλή, απαλλαγμένη από σκουπίδια, ακαθαρσίες, χόρτα, ξύλα κλπ. Ώστε να είναι καθαρή, να βλέπουμε και εμείς τι έχουμε. Μάλιστα. Αλλά και να μην κρύβονται τα τροχτικά. Μέσα στο σπίτι δεν θα μπει το φίδι, δεν έχει ενδιαφέρον. Σπάνια. Δεν το ενδιαφέρει. Σπάνια να τα μπει. Φίδια που φοβούνται περισσότερο από εμάς. Αν θα μπει σε ένα σπίτι, θα κρυφτεί το φίδι. Μην μου τα λέτε αυτά, κύριε Νικόλα. Ναι, λοιπόν, δεν θα μπει όμως, δεν ενδιαφέρεται. Εγώ θέλω να πω και τον ρόλο των, παρακαλώ, τον ρόλο των φίδιων στο οικοσύστημα. Τα φίδια, ναι, δεν είναι τυχαία που υπάρχουν. Τα φίδια ελέγχουν κάποιου πληθυσμού, ναι, οι οποίοι είναι βλαβεροί. Είναι δηλαδή, υπάρχουν περιπτώσεις σε πολλές χώρες του κόσμου και είναι δημοσιευμένα σε διεθνή περιοδικά που μιλούν ότι εκεί που εμειώθηκαν τα φίδια έχουν αυξηθεί οι αριθμοί των τροχτικών. Μάλιστα. Είναι η φυσική εκθήκη των τροχτικών. Απαλλάσσεσαι από δηλητήρια, από δολώματα, από οτιδήποτε βάζουμε για να καταπολεμήσουμε τα. Λοιπόν, αφήνουμε τη φύση να λέξει από μόνη της. Συμφωνώ. Στη θέα ενός φιδίου κάποιος τρομάζει. Είναι επικίνδυνο κλπ. Αλλά καλύτερα να αφήνουμε λίγο τη φύση να μην παίρνουμε εμείς το ρόλο αυτόν. Αφήνουμε τη φύση από μόνη της. Άρα δεν υπάρχει κάτι που μπορούμε να βάλουμε το οποίο να τα σκοτώνει. Υπάρχουν χημικά, αποθητικά κλπ. Αποθητικά, όχι που τα σκοτώνουν. Ναι, ναι, όχι, όχι, βέβαια. Καταρχήν όλα τα φίδια είναι προστατευόμενα. Από την εθνική νομοθεσία και από ευρωπαϊκές οδηγίες. Όλα τα φίδια. Προστατευόμενα. Όποιο, βεβαίως, όλα τα φίδια. Όλα τα αρπετά. Δηλαδή, οποιοδήποτε προκαλέσει θάνατο ή τραυματισμό σε φίδι ή ακόμα και κατέχει φίδι στο σπίτι του. Υπάρχει ένα σοβαρό νόστιμο, 17.000 ευρώ και 3 χρόνια φυλάκιση. Ήταν η επόμενη ερώτηση αυτή. Ναι. Αυτά τα φίδια που τα έχουμε στο σπίτι, για πέντε. Είναι όλα, αυτά είναι εντάξει, αυτά είναι κατοικίδια. Mm. Μπορεί κάποιο με άδεια να κατέχει ένα φίδι. Εγώ μιλώ για άγρια φίδια από τη φύση. Γιατί νομίζετε δεν φέρνουν άγρια φίδια για να έχουν μια κατοικίδια? Φέρνουν τα πάντα. Δυστυχώς σήμερα το εμπόριο είναι τόσο ανοιχτό, ναι, που φέρνουν τα πάντα. Άρα, αν σκοτώσει δηλαδή φίδια, ακόμα. Δηλαδή, τώρα νιώθω ότι κινδυνεύει, κύριε Νικόλαο, και το σκοτώνει. Πάνω στην άμυνα. Τι λοιπόν, θα κατηγορηθεί? Είναι ένα θέμα που υπάρχει σε όλες τις χώρες αυτό το πράγμα. Ναι. Δηλαδή, εξαρτάται τώρα, δεν θα κατηγορήσει κάποιον ο οποίος κινδυνεύει ένα σκύλο στο παιδί του κλπ. Και διασκοτώσει ένα φίδι. Συμφωνούμε. Ούτε να πούμε ότι ξέρετε στην αυλή, πιάστε το και βγάλετε το έξω. Ο άνθρωπο δεν μπορεί να χειριστεί ένα φίδι τόσο εύκολα. Θέλει προσοχή, η πρόληψη. Αν θέλετε να πούμε και λίγο, ναι, για την πρόληψη. Να καθαρίζουμε, είπατε, τις αυλές, ναι, ναι, μας, τα αλλά τη και βλάστηση. Τώρα που βγαίνουμε έξω στη φύση. Ο κόσμος βγαίνει έξω στη φύση. Ναι. Δεν βγαίνουμε με τις παντόφλες και τα φλαβερ πατήσουμε στα χόρτα ή στη φύση. Ναι. Φορούμε τα ψηλά τα παπούτσια μας, το παντελόνι μας κλπ. Μια ποδίνα, κάτι. Μια ποδίνα. Μια ποδίνα ως το γόνατο είναι το πιο ασφαλισμένο. Μάλιστα. Έναν άρβυλο, ένα ψηλό παπούτσι. Κρατούμε ένα ραβδί, ένα ξύλο. Χτυπούμε. Για αυτά τα walking sticks που περπατούμε στα μονοπάτια της φύσης. Χτυπούμε λίγο, βλέπουμε λίγο καλύτερα. Αφήνουμε το φίδι στην ησυχία του και φεύγουμε. Ανάγκη να κάνουμε τους μάγκες. Αυτό είναι η επόμενη, το βλέπεις. Ναι. Αλλάζεις δρόμο γρήγορα, κινείσαι σιγά. Ναι, από τα 8 φίδια που έχουμε στην Κύπρο, τα 7 φίδια μόλις αντιληφθούν τον άνθρωπο θα φύγουν από μόνα τους. Το μόνο πιο αργοκίνητο φίδι είναι η οχιά, αυτή που είναι επικίνδυνη, η φίνα. Είναι αργοκίνητη, θα πάρει μια θέση άμυνας. Λοιπόν, και αν σηκώσει το κεφάλι, δηλαδή. Θα κάνει αυτό το σίγμα. Και θα κάνει αυτό το σίγμα. Δεν είναι στο σίγμα. Λοιπόν, θα κάνει αυτό το σίγμα. Λοιπόν, και θα είναι έτοιμο να επιτεθεί. Είναι αυτή η στάση επίθεση που παίρνουν όλα τα φίδια. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα την αφήνουμε στην ησυχία μας. 3-4 μέτρα απόσταση και φεύγουμε. Δεν θα μας κυνηγήσει κανένα, ωραία, φίδι στον κόσμο, δεν κυνηγά τον άνθρωπο. Κανένα φίδι. Δεν θα αγκώθηκε κανένα χωρίς να ενοχλήσει το φίδι, να το πατήσει ή να το πιάσει. Εγώ προκαλώ τον οποιοδήποτε να μου πει αν δεν αγκώθηκε ένα φίδι χωρίς να το πατήσει, να το αγγίξει ή να το ενοχλήσει. Δεν μπορεί να είναι και μπορεί μπακουά. Κατά λάθος. Ναι, κατά λάθος. Μπορεί να μαζέψει κάποιο στο σταφύλι, ένα πορτοκάλι, οτιδήποτε άλλο. Συμβαίνουν αυτά. Απλά το φίδι εκείνη την ώρα απειλείται. Ωραία. Άρα, εγώ να κρατήσω εδώ και να κρατήσουμε σε σύνοψη, ναι, ότι το φίδι δεν σε ενοχλεί αν δεν το ενοχλήσει, αν δεν θα επιτεθεί ανεφλογοκαιτία. Εάν παρελπίδε το ενοχλήσει κατά λάθο και σου επιτεθεί, τότε. Σου επιτεθεί, σε δαγκώσει λοιπόν. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Δεν κάνει πολλέ κινήσει, ειδοποιεί για να σε πάρουν, έτσι, δεν προσπαθεί να κινηθεί κτλ. Λιγότερε κινήσει.
λιγότερες κινήσεις γιατί ξαπλώνεται και δεν κάνεις γιατροσόφια μόνο σου. Και στην Κύπρο δεν τα νοσοκομεία είναι παντού, είναι κοντά όλα. Ναι. Είναι κοντά. Και αυτό που λέμε ότι μόλις θα δαγκώσει το φίδι σε μισή ώρα πέθανες κλπ. Αυτό είναι μύθι. Έχεις αρκετές ώρες να πας στο νοσοκομείο. Και φυσικά πάντα τα... εξαρτάται όλα. Τα αντίδοτα και αυτά. Είναι εξοπλισμένα με τους ορούς, με τα κατάλληλα. Άρα προσέχουμε τώρα γιατί είναι η εποχή της χαράς, έχουν εξυπηρετήσει την χειμερή ανάρκη, ψάχνουν το ζευγαράκι τους, κυκλοφοράνε. Είναι πιο κινητικά κλπ. Και αυτό που λέμε ότι είναι ανοβρία και έχουν αυξηθεί τα φίδια, δεν υπάρχουν νερά κλπ. Τα φίδια επηρεάζονται το ίδιο από την ανοβρία όσο και ο άνθρωπος. Άρα λιγότερα νερά, περισσότερα φίδια στα λιγότερα νερά, τα βλέπουμε παραπάνω. Γι' αυτό νομίζουμε ότι αυξήθηκαν τα φίδια. Ωραία. Νομίζω μας έχετε βοηθήσει πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Νικολάου. Υπάρχει αυτή η έκδοση του Ερπετολογικού Συνδέσμου Κύπρου. Υπάρχει αυτή η έκδοση του Ερπετά και τα αμφίβια της Κύπρου. Εδώ, για όποιον θέλει να διαβάσει, ναι, είναι μια έκδοση του Ερπετολογικού Συνδέσμου Κύπρου. Υπάρχουν πολλές, υπάρχουν μύθοι, υπάρχουν πραγματικότητες μέσα για την Κύπρο, για τα. Έχει τα πάντα, βλέπω. Αμφίβια, χελώνες, αύρες, φίδια. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.